Μπιλάλη Αντωνίου, η αλλίωση της ελληνικής γλώσσας, μία ποσοτική και ποιοτική καταμέτρηση ξένων λέξεων στην νεοελληνική, 1899, με βιβλιογραφία. Και του ιδίου, η αλλίωση της ελληνικής γλώσσας, μέρος δεύτερο, τουρκικές επιδράσεις, 1997 και αναδημοσίευση του ιδίου «Η αλλίωση της ελληνικής γλώσσας τουρκικές επιδράσεις 2001». Ειδικά το δεύτερο βρέθηκε και στο Άγιο Όρος από μοναχό ο οποίος είχε αφαιρέσει τις σελίδες που θα ακούσετε στο τέλος και προσπαθούσε να εφαρμόσει ακριβώς αυτή την αντικατάσταση των ξένων λέξεων με ελληνικές. Και η τελευταία αναδημοσίευση έγινε το 2001 σε περιοδικό ενδιαφέροντος γλωσσολογικού. Η αλλίωση λοιπόν της ελληνικής γλώσσας, μια ποσοτική και ποιοτική καταμέτρηση ξένων λέξεων στην νεοελληνική. Πρώτον, Γλωσσικές οικογένειες. Οι γλώσσες που μιλούνται στον κόσμο σήμερα υπολογίζονται γύρω στις 2.800. Από αυτές 100 περίπου είναι οι πιο γνωστές, λόγω της γενικότερης ιστορικής, πολιτιστικής και οικονομικοπολιτικής τους επιδράσεως στον κόσμο. Οι πολυάριθμες αυτές οι γλώσσες, με την εφαρμογή της ιστορικο μεθόδου αναλύσεως γλωσσολογίας, μπορούν να καταταγούν σε ευρύτερε συγγενικές ομάδες που ονομάζονται οικογένειες. Οι κυριότερες λοιπόν οικογένειες γλωσσών είναι με απόλυτη αλφαβητική σειρά δραβιδικές, οι απονοκορεατικοί, ινδιάνικες, ινδοευρωπαϊκοί, μαλαισιοπολινησιακοί, νεγροαφρικανικές, ουραλοαλταϊκοί, σημιτοχαμητικές, συνοθιβετικοί και βέβαια στις οικογένειες αυτές δεν περιλαμβάνονται ορισμένε άλλες με μονομένες όπως οι και άλλες. Αναφέρουμε συνοπτικά στη συνέχεια στοιχεία όχι λεπτομερή για τις οικογένειες αυτές. Οι δραβηδικέ μιλούνται στη Νότια Ινδία και Βόρεια και Ηλάνη, Σρι -Λάνκα. Οι Άπωνες και Κορεάτες μιλούν την Ιαπωνοκορεατική που περιλαμβάνει η Ιαπωνική και η Κορεατική όπως το λέει η λέξη. Οι Ινδιάνικε είναι οι γλώσσε των Ιθαγενών τη Αμερική, μιλούνται σήμερα από λίγα μόνο άτομα και χωρίζονται σε Εσκιμών, Μάγια και άλλα. Η Μαλαισιοπολινησιακή περιλαμβάνει τι γλώσσε του Ειρηνικού, δηλαδή Ινδονησία, Μελανησία, Μικρονησία, Πολυνησία. Στι Ανατολικέ Ινδίε, η Άβα, Σουμάτρα, Βόρνεο και Λέβη, Φιλιππίνε, Νέα Ζηλανδία, Χαβάη κλπ. Οι Νέγρο Αφρικανικέ μιλούνται από του Νέγρου τη Αφρική, δηλαδή στην περιοχή μεταξύ Νότια Σαχάρα και Δυτική Αιθιοπία, και διακρίνονται σε Σουαχίλη, Ζουλού και άλλα. Ουραλοαλταϊκή ονομάστηκε έτσι γιατί πιστεύεται ότι οι πρώτοι που μίλησαν τι γλώσσε αυτή τη οικογένεια κατοικούσαν ανάμεσα στα Ουράλια, οροσιρά από βορρά προ από τον Αρκτικό ωκεανό μέχρι το Καζακστάν στην παλιά Σοβιετική Ένωση και στα Αλτάια, ορεινό συγκρότημα στη Νότια Σιβηρία και σε τμήμα της Μογγολίας που καλύπτεται από χιόνια. Σε αυτές ανήκουν κυρίως η Φιλανδική και η Ουγγρική, η Ουραλική ομάδα, καθώς και η Τουρκική, η πρώτο Βουλγαρική, προτού να εξλαβιστούν γλωσσικά οι Βούλγαροι και η Μογγολική. Η Αλταϊκή ομάδα αποτελούμενη από τις τρεις τελευταίες. Οι Σίμιτοχαμητικές, μιλούνται στη χερσόνησο της Αραβίας, Σαουδική Αραβία, Παλαιστίνη, Ιράκ, Συρία. Επίσης στη Βόρεια Αφρική, Αίγυπτο, Λιβύη, Αλγερία, Τινησία, Μαρόκο, Αιθιοπία και επίσης στη Ζανζιβάρη και στα νησιά Μαδαγασκάρη και Μάλτα. Κυριότεροι οι Σιμητικοί κατάγονται από τον Σιμ, δηλαδή το γιο του Νόε και έχουν πατρίδα τους στην Αιθιοπία, Αραβία, Παλαιστίνη, Φινίκη, Συρία και τις χώρες της Μεσοποταμίας ομάδα που περιλαμβάνει την Εβραϊκή, Χανανιτική, Αραμαϊκή και Συριακή. Η σινο περιλαμβάνει την Κινέζική, Θιβετική, Βυρμανική και Ταϊλανδική. Τελευταία αφήσαμε την Ινδοευρωπαϊκή και για το λόγο ότι περιλαμβάνει τις γνωστότερες και σπουδαιότερες για τους προαναφερθέντες λόγους γλώσσες, αλλά και γιατί σε αυτήν Περιλαμβάνεται και η ελληνική, η οποία μας ενδιαφέρει περισσότερο στο θέμα μας. Δεύτερον, η ευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών. Η ευρωπαϊκή λοιπόν οικογένεια περιλαμβάνει τις παρακάτω γλώσσες. Είτε. Πρώτα την ιταλική και τις λοιπές νεολατινικές γλώσσες, δηλαδή τις γλώσσες εκείνες που προήλθαν από τη λατινική εξελικτικά ανάμεσα στους αιωνες 1 και 16 και πρόκειται για τις γλώσσες Ισπανική, Πορτογαλική, Γαλλική, Καταλανική, Ρουμανική και Αρωμουνική, τα κουτσοβλάχικα. Δεύτερη, η Αρία ή Ινδοϊρανική που περιλαμβάνει την αρχαία Ινδική, την αρχαία Περ... Ιρανική, Περσική δηλαδή, από που από την πρώτη προέρχεται η ινδοιρανικη που περιλαμβανει την αρχαια ινδικη την αρχαια Σανσκριτική, η γλώσσα των Βουδιστικών κειμένων, η γλώσσα του Νεπάλ και άλλα. Στη δεύτερη υπάγονται η γλώσσα του βιβλίου του Ζαρατούστρα, Περσική, Κουρδική, Αυγανική και άλλα. Τρίτη, η Γερμανική που περιλαμβάνει τη Γοτθική, τι γλώσσε των Οστρογότων και Βυσιγότων και τι σύγχρονε Δανική, Νορβηγική, Σουηδική, Ισλανδική, Αγγλική, Φλαμανδική, Ολλανδική και Γερμανική. Η Αγγλική ω προ το ίμιση περιλαμβάνει λέξει τη Γαλλική, πράγμα που οφείλεται σε λόγου ιστορικού. Συγκεκριμένα παλαιότατη κάτοικη των Βρετανικών νησιών ήταν οι Κέλτες, του οποίου υπέταξαν οι Ρωμαίοι. Τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν εμφανίστηκαν οι Αγγλοσάξονες και τον 7ο οι Δανείοι Νορμανδοί φέρνοντα μαζί του και τη γερμανική γλώσσα. Τέταρτη, η Αρμενιακή που μαζί με τη Θρακική και τη Φρυγική ανήκει στην Θρακοφρυγική ομάδα γλωσσών. Ειδικά οι Θράκε χωρίζοντα σε επιμέρου ομάδε φυλών στου Δακογέτε, σημερινή Ρωμανία, Θράκε, σημερινή Βουλγαρία τους φρύγες και τους μισούς, σημερινή Μικρά Ασία. Ενδιαφέρον είναι ότι η δομή και το λεξιλόγιο της Αρμενιακής εμφανίζουν στενότερη συγγένεια προς την Ελληνική. Πέμπτη, η Χετιτική, που μαζί με τη Λουβική, Λυκική, Καρική και πιθανόν και την Ετρουσκική ανήκει στην οικογένεια των Ανατολικών γλωσσών. Η Ετρουσκή ή από το λατινικό «τούρις», δηλαδή πύργος, ετρούσκι. Έζησαν στην Ιταλική Χερσόνησο. Έκτη η Αλβανική που περιλαμβάνει και τα Αρβανίτικα. Έβδομη το Χαρική που βρέθηκε γραμμένη σε επιγραφές στο Ανατολικό Τουρκεστάν. Έπαψε βέβαια να μιλιέται ήδη από τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα γιατί αφομοιώθηκε από άλλε μογγολικές γλώσσες και η ανάγνωσή της έγινε δυνατή χάρη στην ανέβρεση δίγλωσσων κειμένων, το χαρική και σανσκριτική. 8η, η ομάδα των βαλτοσλαβικών γλωσσών που περιλαμβάνει την πρόσικη, λιθουανική, λετική, ρωσική, πολωνική, τσέχικη, σλοβακική, σερβοκροατική, βουλγαρική και άλλες. Η βουλγαρική που μιλείται σήμερα στην ομώνυμη χώρα είναι άσχετη προς την πρώτο βουλγαρική που προαναφέραμε. Συγκεκριμένα οι βούλγαροι, λαός καταγωγής, αφού παρέμειναν ανάμεσα στους ποταμούς Βόλγα και Ντόν, εγκαταστάθηκαν τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα στην περιοχή που φέρει και σήμερα το όνομά τους. Εκεί υπέταξαν τους Σλάβους, ίδρυσαν το πρώτο βουλγαρικό κράτος με ηγεμόνα τον Ασπαρούχ. Ήρθαν σε επαφή με τους Βυζαντινούς και χρησιμοποίησαν ως επίσημη γλώσσα την ελληνική, στην οποία και έγραφαν για ορισμένο διάστημα, με ανάλογο φαινόμενο και με τους Τούρκους αργότερα που συνέτασαν τα πρώτα τους επίσημα έγγραφα μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 στην ελληνική. Και βέβαια η ελληνική γλώσσα παραμένει μέχρι σήμερα διάψευστος μάρτυρας και στους ναούς και στις εικόνες. Από την περίοδο εκείνη έχουν βρεθεί επιγραφές σε ελληνική γλώσσα, έχουν εκδοθεί στη Σόφια 1926-1934, σε δύο βιβλία γνωστού βούλγαρου γλωσσολόγου. Στη συνέχεια, τον 9ο αιώνα, επήλθε ο γλωσσικός εξλαβισμός των Βουλγάρων, την ίδια εποχή και ο εκχριστιανισμός τους, που είχε ως αποτέλεσμα και το πρώτο μεγάλο μνημείο της σλαβικής γλώσσας, δηλαδή τη μετάφραση της Αγίας Γραφής από τους Μεθόδιο και Κύριλο, τους γνωστούς Θεσσαλονικείς Ιεραποστόλους και γλωσσολόγους. Ένατε, οι κελτικέ που χωρίζονται σε βρετονική, ουαλική, κορνουαλική, ιρλανδική, σκοτική και γαλατική. Δέκατη, μνημονεύουμε την ελληνική γλώσσα με την οποία θα ασχοληθούμε περισσότερο. Τρίτον, η κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων. Οι Έλληνε, αφού αποσχίστηκαν από του υπόλοιπου Ινδοευρωπαίους έζησαν ενωμένοι κατά την τρίτη χιλιετία στι Ουγγρικέ πεδιάδε. Α σημειωθεί εδώ ότι η κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων τοποθετείται κάπου στο βόρειο ευρωπαϊκό χώρο, ανάμεσα στη Βαλτική θάλασσα και τον Εύξηνο Πόντο ή και λίγο ανατολικότερα ανάμεσα στο νότιο Βόλγα και τον ποταμό Γενισέη τη νότιο-δυτική Τέταρτον, προ προ-Ελληνες. Όπω οι Ινδοί αφομοίωσαν του μογγολικού λαού που κατοικούσαν την απέναντι τη χώρα του ιδανικού πενταποτάμου οι Χετίτες, τους παλαιότερους λαούς της Μικράς Ασίας, οι Τέφτονες τους παλαιότερους λαούς της Βόρειας Ευρώπης, οι Κέλτες, τους Λίγιες της Γαλατίας και Πρίτου, δηλαδή τους παλιούς Βρετανούς της Αγγλίας, οι Ιταλοί, τους Ετρούσκους, έτσι και οι Έλληνες, εμφανιζόμενοι για πρώτη φορά γύρω στον 20ο αιώνα π.Χ., γύρω από τη χώρα που θα έπαιρνε αργότερα και το όνομά τους, εισέδησαν με τρία αλλεπάλληλα κύματα στη χώρα αυτή. Πρώτα οι Ιωνες κατέβηκαν, ύστερα περίπου στα 1700 οι Αχαιοί και τελευταίοι γύρω στα 1200 π.Χ. οι Δωρείς. Πριν από τους Έλληνες κατοικούσαν στον ελλαδικό χώρο οι προ-Έλληνες, οι Πελασγοί, όπως οι Αιτεόκριτες στην Κρήτη. Υπάρχουν στην ιστορία των εθνών πολλά παραδείγματα κατακτητών που αφομοιώθηκαν εθνολογικά και γλωσσικά από το έθνος που υποδούλωσαν ιδίω όταν οι κατακτητέ είναι αριθμητικά και πολιτιστικά κατώτεροι από τους κατακτημένους. Έτσι συνέβη με τους σκανδιναβική καταγωγή Ρος που εξλαβίστηκαν από τους Σλάβους υποτελείς τους, τους γερμανικής καταγωγής Φράγκους που όταν κυρίεψαν τη λατινόφωνη Γαλατία εκγαλίστηκαν τους μογολικής καταγωγής και τουρκοταταρικής γλώσσας πρωτοβούλγαρους που εξλαβίστηκαν από τους ανάμεσα σε αίμο και δούνευοι σλάβους υποτελείς τους, τους σκανδιναβικής καταγωγής νορμανδούς που όταν κατάκτησαν τη Βόρεια Γαλλία εκγαλίστηκαν και από εκεί όταν κατέκτησαν την Αγγλία εξαγγλίστηκαν το ίδιο με τους Ρωμαίους κατακτητές της ελληνικής ανατολής, δηλαδή του Βυζαντίου. Όμω δεν έγινε κάτι τέτοιο με του πρώτου Έλληνε που ήρθαν σε επαφή με του Προέλληνε, δηλαδή με του Ιωνε, οι οποίοι δεν αφομοιώθηκαν αλλά αφομοίωσαν του πολυαριθμότερου και ανώτερου του πολιτιστικά Προέλληνε. Παρέμειναν πάντω για πάντα στο ελληνικό λεξιλόγιο πάρα πολλά τοπονίμια προελληνική προέλευση και ένα αριθμό από λέξει που αναφέρονται σε φυτά, ζώα, ψάρια, αντικείμενα, έννοιε πολιτισμού, ονόματα Θεών και ημυθέων και μάλιστα τα 9 δέκατα των τοπονημείων της αρχαίας Ελλάδας είναι προελληνικά. Όπως προϊταλικά τα ονόματα που είχαν δώσει πρώτοι οι Ετρούσκοι στην Ιταλία και όπως οι Τούρκοι διατήρησαν τα ελληνικά τα τοπονύμια στη Μικρά Ασία, για παράδειγμα το στην πόλη σε Ισταμπούλ, εις Αμισόν, Σαμσούν, Άγκυρα, Άγκαρα κλπ. Από τη μελέτη των προελληνικών λέξεων ενιών θα γίνει αντιληπτό σε ποιο βαθμό και κυρίω σε ποιου τομεί υπήρξαν οι προέλληνε δάσκαλοι των Ελλήνων. Παραθέτουμε στη συνέχεια προελληνικέ λέξει που υπάρχουν μέχρι και σήμερα στο λεξιλόγιο μα: 1. Τοπονίμια. Σε νθό, κόρινθο, σο, ηλισό, τό, σα, μνό, μνά, άνα, με συμφωνητικό σύμπλεγμα ρόνι και διάφορα άλλα. Παραθέτουμε μερικά γνωστά ονόματα. Ερήμανθο, Ζάκινθο, Κόρινθο, λαβύρινθος, τύρινς της τύρινθος, αμνησός, ηλισός, κυφισός, κνωσός, παρνασός, πρεσός, αρδιτός, γιτός λικαβητός, λάρισα, κάλυμνος, ρέθυμνος, λάριμνα, μύθυμνα, πάρνης, πάρνων, αθάνα, αθήνε δηλαδή, μικάνε, μικίνε, γάβδος, θάσος, θύρα, ίμβρος, κάρπαθος, κρίτικος, λέρος, λέσβος, λίμνος, μήλος, νάξος, όλυμπος, πάρος, Σάμος, Κιάθος, Κύρος, Σίμι, Τένεδος, Τίνος και Χίος. 2. Ονόματα φυτών. Ερεβήθη, Καλάμινθος, Ιμέντα. Κολοκύθη, Ιάκινθος, αμίγδαλο, Ασφόδελος, Δάφνη, Ελιά, Κάκτος, κάπαρις και Χρή, Κέδρος, Κέρασος, Κινάρα, Κρυθή, Κίμινο. Κυπάρισο, Νάρκισο, Ορίγανο, Όριζα, Ρόδο, Σέλινο, Σίσαμο, Σινάπη, Σίτο, Σικιά, Σφόγκο, Φακή. Ονόματα ζώων και ψαριών. Αθερίνη, Κολεό, Κοβιό, Πέρκιξ, Σκόμβρο, Σμαρή, Σμύρενα, Σπάρος, Συναγρή, Φάγρος, Χάνη. Ονόματα από τη φύση, θάλασσα και ζέφυρος. Αντικειμένων και ενιών πολιτισμού: Άναξ, Αρβίλη, Ασπή, Βασιλεύ, Βίκο, Γίσο, Διθύραμβο, Δούλο, Ειρήνη, Θάλαμος, Θεός, Θίασο, Ήαμβο, Καθαρό, Κασίτερο, Κιθάρα, Κίνδυνο, Λαό, Λέβη, Μέγαρο, Ξύφο πεσός, πλύνθο, σάλπινγκ, σάνδαλο, σίδηρο, σολίν, φίλο, χαλκός και χρυσός. Ονόματα θεών και ημιθέων. Αθηνά, Απόλλων, Άρτεμις, Αφροδίτη, Ερμής, Ηφέστος, Ηρακλής, Πίγασος. 5. περίοδοι της ελληνικής γλώσσας. Παλαιότερη αρχή της ελληνικής ιστορικής παρουσίας ως γλώσσα, ετίθετο τον 8ο αιώνα, περίπου το 720, και με βάση την αρχαιότερη ελληνική επιγραφή αυτήν του διπύλου που βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και περιέχει το παρακάτω κείμενο ω νυν ορχεστών πάντων αταλότα τα παίζει το το δεκάν μην». Δηλαδή, όποιος από τους ορχιστές, τους χορευτές, χορεύει πιο ανάλαφρα από όλου αυτό να δοθεί. Η επιγραφή είναι χαραγμένη πάνω σε ένα αγγείο, πως προς το σχήμα το ονομάζεται ηνοχώη, σε μικρό μέγεθο, βρέθηκε στο δίπλο του κεραμικού και έχει γραφεί κύκλο επιταλέα, δηλαδή κυκλικά από τα δεξιά προ τα αριστερά. Κεφαλαία βέβαια. Με την ανάγνωση όμως ή αποκρυπτογράφηση τη γραμμική Β από τον μαικλ βεντρις Βέντρη 1922-56. Τα όρια της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας μεταφέρθηκαν πολλούς αιώνες πίσω φτάνοντα στα τέλη του 15ου αιώνα π.Χ. 1450-1420 γιατί εκεί ανάγονται χρονικά οι πινακίδες της Κνωσού και καταλήγοντας στα 1200 π.Χ. με τις πινακίδες της Πύλου. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν τον Ελληνισμό αυτές οι πινακίδες γιατί αποδείχθηκε με την ανάγνωσή τους ότι τα κείμενα αυτή τη γραφής ήταν ελληνικά και επιβεβαιώθηκε έτσι η ελληνικότητα όλου του μικυναϊκού πολιτισμού, η οποία ήταν υπό αμφισβήτηση από βούλγαρο γνωστό γλωσσολόγο, τον Γεωργίευ. Έλεγε ότι οι πανάρχια κατοικούσαν οι θρακοηλυρίοι στην περιοχή του Αιγαίου. Εδώ δημιούργησε έναν υπέροχο πολιτισμό που κορυφώθηκε στην Κρήτη, τις Μυκήνες και την Τρία, ώσπου λαοί βάρβαροι, άκουσαν άκουσαν, δηλαδή οι Έλληνες, επέδραμαν από το βαρά και του υπέταξαν. Σόφια 1937 και βέβαια Σόφια 1941. Κάτι το οποίο μας φέρνει εννοείται και για λόγους προπαγάνδας το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο νοό Η περίοδη επομένως της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας είναι η παρακάτω. Αλεξανδρινή κοινή είναι η γνωστή γλώσσα των Ευαγγελίων, μετάφραση των Εβδομήκοντα, το 300 π.Χ. το 300 μετά Χριστόν, και προηγείται βέβαια η κλασική αρχαία ελληνική από το 1400 που είπαμε έως την Αλεξανδρινή και τελευταία η μεσαιωνική πρώιμη ύστερη και μεταβυζαντινή. Να δούμε τώρα τις επαφές με άλλους λαούς ήδη από την αρχαιότητα. Μέσα από το πέρασμα των αιώνων η ελληνική δέχτηκε αλλά και άσκησε επιδράσει στο λεξιλόγιο των λαών με τους οποίους ήρθε σε επαφή. Γενική διαπίστωση πως όσα πράγματα γίνονταν για πρώτη φορά γνωστά στους Έλληνες, φυσικά ή τεχνητά προϊόντα, επίσημη τεχνική όρια, αξιώματα, ενδύματα, μουσικά όργανα και άλλα, ονομάζοντας συνήθως με τις ξένες λέξεις, δηλαδή παραλάβαναν οι Έλληνες μαζί με τα πράγματα και την ονομασία τους. Αναφέρουμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα παρακάτω. Από τους Αιγύπτιους, «νίτρο», οθόνη, έβαινος, το δέντρο, βίσος, το ύφασμα. Από τους Σιμίτες, αραβών, βίβλο, βάλσαμο, κάδος, κάμιλο, κασία, το φυτό, κινάμωμο, η κανέλα. Κίμινο, κυπαρίσι, λιβάνι, σάκος, η κάμινο, η μουριά. Φύκο, το φυτό και χιτών. Από του Πέρσες, ακινάκι, το ξύφο. Σάκχαρο, σατράπη, παρασάγκη και βέβαια γνωστό μα παράδεισο. Περιφραγμένο τόπο. Από του Ινδού, πιπέρι κλπ. Όλα όμω όσα αφορούν στην επιστήμη και την τέχνη, οικογένεια και πόλεμο, πολιτικό βίο και ναυτιλία, εμπόριο και βιομηχανία, γεωργία και κτηνοτροφία, εκφράστηκαν όλα από του αρχαίου Έλληνε, όχι με ξένε λέξει, αλλά με ελληνικέ. Πράγμα που αποδεικνύει ότι αυτοί οι τομεί αναπτύχθηκαν από τον αυτόχθον ελληνικό πολιτισμό. Και εννοείται ότι και στι απικίε οι αρχαίοι Έλληνε παραλάμβαναν ευκολότερα και σε μεγαλύτερο βαθμό ξένε λέξει από ότι οι Έλληνε τη Μητροπολιτική Ελλάδα. Εξαιτία τη αναγκαία επικοινωνία με του επιχώριου βάρβαρου λαού. 7. Εξάπλωση και συρρήκνωση τη ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα, αφού κατέβηκαν και εγκαταστάθηκαν στον ελλαδικό χώρο και τα τελευταία ελληνικά φύλλα, οι δωρείς δηλαδή Μακεδόνες, Σπατιάτε και άλλοι, άρχισε να εξαπλώνεται και να διαδίδεται με τον πρώτο και δεύτερο απικισμό. 1850 και 750 έως 550 αντίστοιχα, αλλά και στη συνέχεια με το Μεγαλέξανδρο και από τη μεγαλύτερη αυτή έκταση που πήρε η ελληνική γλώσσα άρχισε να περιορίζεται πρώτα από τη Δύση, Ιταλία και Σικελία εξαιτία της πρόθεσης των Ρωμαίων προς τα Νότια, ύστερα από το Βορρά, λόγω των συνεχών επιδρομών βαρβάρων λαών στα Βυζαντινά χρόνια στο χώρο της Βαλκανικής, Αργότερα από τα ανατολικά και τα νότια εξαιτία τη εμφάνιση και προώθηση των Αράβων αρχικά και των Τούρκων στο τέλο. Σήμερα διατηρείται η ελληνική ακέραια εκτό από την Ελλάδα και την Κύπρο σε μερικά χωριά τη Νότια Ιταλία όπου μιλείται το κάτω ιταλικό ιδίωμα δωρική προελεύσεω και σε πατριαρχία και μοναστήρια Ορθόδοξα στην Αίγυπτο, Συρία και Ισραήλ. 8. Επιδράσεις από άλλους λαούς στο ελληνικό λεξιλόγιο Ρωμαιοκρατίας και στο Βυζάντιο. Μετά την υποταγή των Ελλήνων στους Ρωμαίους άρχισαν να παραλαμβάνονται στο ελληνικό λεξιλόγιο πολλές λέξεις, αρχικά όπως ήταν φυσικό από τους Ρωμαίους, ύστερα όμως και από άλλους λαούς. Από τους Ρωμαίους πήραμε για παράδειγμα το δινάριο, το κοδράτι, το φραγγέλιο, τα δύο πρώτα νομίσματα, το τρίτο το μαστίγιο τη Βέργα, τη Λεγεώνα, το Πρετόριο, Διοικητήριο ή Δικαστήριο υπό τον Πρέτορα, Κέσαρα και άλλα. Με την εμφάνιση του χριστιανισμού και την εξάπλωσή του στη συνέχεια, από τη μια μεριά χρησιμοποιήθηκε το γλωσσικό προγεφύρωμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το ότι δηλαδή η ελληνική είχε καθιερωθεί ως γλώσσα πολιτισμού και παιδείας, αλλά ταυτόχρονα εισέδησαν στο ελληνικό λεξιλόγιο λέξεις σημητικές, κυρίως εβραϊκές, όπως για παράδειγμα οι λέξεις αμήν, Χερουβίμ, Σεραφίμ, Σατανά, Ιούδας, Ηλίας και άλλα. Άλλε πάλι λέξει τη ελληνική για τον ίδιο λόγο πήραν άλλη σημασία, όπω για παράδειγμα η λέξη Χριστό, με γιώτα βέβαια, βαπτίζω, σκάνδαλο και άλλα. Και εδώ μια παρατήρηση. Ένα είναι ο σταυρός και πολλοί οι Σταύροι, με αναβεβασμό του τόνου που έχουν αυτό το όνομα, και αντίστοιχα πάλι ένα ο Χριστό, με γιώτα, πάρα πολλοί Χρήστη, με γιώτα πάντοτε και γι' αυτό και λένε και στα αγγλικά Christmas και το γράφουν αντίστοιχα με I και όχι με E και βέβαια η διαφορά είναι τεράστια. Άλλο το χρύο και άλλο το χρίζο. Πολλές λέξεις επίσης εισέδησαν στο ελληνικό λεξιλόγιο κατά τους βυζαντινούς χρόνους λόγω των επιδρομών από βορρά της υποταγής μέρους του ελληνισμού στους φράγκους αρχικά και στους Τούρκους στη συνέχεια. Και αν κανείς ρίξει μια ματιά στις ξένες αυτές λέξεις θα διαπιστώσει αμέσω και το είδος αλλά και το βαθμό των επιδράσεων που δέχτηκαν οι Έλληνες από τους λαούς αυτούς. Στην κοινή νεοελληνική λοιπόν γλώσσα, κνέ, ναι, τη δημοτική, πολλές λέξεις της ναυτιλίας και υποδηματοποιίας είναι ιταλικές. Πολλές της ποιμενικής ζωής κουτσοβλάχικες, είναι η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε από Έλληνες νομάδες που μιλούσαν ταυτόχρονα και ελληνικά και προέρχεται κατευθείαν από τα λατινικά περιέχει λέξεις που υπάρχουν μόνο στη Λατινική και γι' αυτό ήταν Έλληνες της Πίνδου και αυτό μας ενδιαφέρει πάλι πάρα πολύ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν συγκλονιστική η στάση τους υπέρ αυτού του τόπου, αποκομμένοι όμως από τους υπόλοιπους ομοεθνείς τους στην υπηρεσία παλιά του Ρωμαϊκού στρατού, του οποίου αποτελούσαν τους οροφύλακες. Πολλές των φαγητών αλλά και βρισχές είναι τουρκικές πάλι πολλές υφασμάτων, κοσμημάτων και μόδας γενικά βέβαια γαλλικές κλπ. Ανάλογα με το περιεχόμενο των λέξεων που πήραμε από κάθε λαό ήταν και η επίδραση που δεχτήκαμε. Μας δίδαξαν δηλαδή και τα αντίστοιχα πράγματα. Επιδράσεις λοιπόν από τους Τούρκους. Ένατο. Η πιο μεγάλη νύχτα του ελληνισμού υπήρξε αναμφίβολη περίοδο τη τουρκοκρατία και αυτό φαίνεται από την τρομερή πληθυσμιακή αιμορραγία του ελληνισμού ...κατά τη διάρκεια της προωθήσεως των Οθωμανών αλλά και μετά την πλήρη υποταγή του ελληνισμού στους Τούρκους... ...γιατί το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα εμφανίζονται στην ιστορία οι Οθωμανοί Τούρκοι... ...ένα από τα ισχυρότερα νομαδικά φύλλα που ονομάστηκαν έτσι από τον ιδρυτή του Οσμάνι Οθωμάν. Τούρκοι εξάλλου λέγονται γιατί Τούρκο σημαίνει κράνο. ...Parker, The Origins of the Turks, 1896 και είναι μογγολική λέξη και σημαίνει κράνος. Οι λίγες λοιπόν οικογένειες με τις οποίες ξεκίνησαν οι Τούρκοι, λίγες σκηνέ, πολλαπλασιάστηκαν και με την πολυγαμία τους, αλλά την αρπαγή γυναικών, κοριτσιών, αγοριών και εξισλαμισμούς καταναγκαστικούς και αθρώους το παιδομάζωμα, το οποίο στήχησε μισό με ένα εκατομμύριο χριστιανόπουλα προς όφελος των Τούρκων, αλλά και την υποχρεωτική ναυτολογία των Ελλήνων στα τουρκικά πλοία, τις επιδρομές των πειρατών, ολοκληρώθηκε η εικόνα της ερήμωσης εθνολογικά του ελληνισμού και της ακμής των Τούρκων. Λόγοι μάλιστα δημοσιονομικής πολιτικής οδήγησαν στο να σωθεί αυτό το μικρό κομμάτι των Ελλήνων, δηλαδή των χριστιανών Ορθοδόξων. Κάποιοι έπρεπε να πληρώνουν τους φόρους. Από τους Τούρκους λοιπόν αυτούς δεχτήκαμε επιδράσεις αναπόφευκτα, αλλά αυτές περιορίστηκαν σε φαγητά και βρισχές. Ακολουθεί σχετική τεκμηρίωση, φαγητά και γλυκέσματα. Αριάνι, το γιαούρτι για λατζί, ντολμάδε με ρύζε, γιαούρτι, γιαχνί, γιουβαρλάκι, γιουβέτζι, καταήφι, κασέρι, κατημέρι, γλυκό και μπαπ. Κεφτέ, κοιμά, κουραμπιέ, κουσκού, ζυμαρικό, λαπά, λουκουμά, λουκούμι, μεζέ, μουσακά, μπακλαβά, μπουρέκι, ντολμά, ντονέρ, παστούρμά, πατσά, πιλάφι, ερευανή, γλυκό, ρετσέλι, κομπόστα, σουτζούκι, ταραμά, τάσκε μπαμ, τζατζίκι, τουρλού, φαγητό από ανάμεικτα λαχανικά, τουρσί, τσουρέκι, φρατζόλα, χαβιάρι, το αυγατάροχο, χαλβά κλπ. Δεύτερον, βρισχές, χαρακτηρισμοί και άλλα. Αγά, αλάνη, αραλίκη, ασίκη, ατζαμί, άχτη, βάχ, γιαβέρι, γιαβουκλού, γυνάτη, γιουχαίζο, γλέντι, γλετζέ, γούρι, γουρλίδικο, γουρσούζη, ζώρικο, ζουμπά, καυγατζή, κιωτή, μαγκούφη, μερακλή, μουρντάρη, Μουσαφύρης Μπατάλικος, Μπατήρης Μπελαλίδικος, Μπουλούκος, Μπουνταλάς, Νταγλαράς, Νταϊλίκη, Νταΐς, Δερμπεντέρης, Δέρτη, Ούστ, Παραλής, Ρεζίλη, Ρουσφέτη, Σαματά, Σακάτης, Τσιγκούνης, Τσιράκη, Τσιφούτης, Τσίφτης, Τσογλάνη, Φουκαράς, Χαβαλές, Χαζός, χαιβάνι, Χαμάλης, Χαραμοφάγος, Χαφιές, Χουβαρντάς, Χατήρι και άλλα. Εννοείται ότι αναφέρουμε λέξει που μπορούμε ανεθρίαστα να γράψουμε εδώ. Υπάρχουν και άλλε οι οποίε δεν λέγονται. Με βάση το ετοιμολογικό λοιπόν λεξικό τη κοινή νεοελληνική του καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη Νικολάου Ανδριώτη, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη 1971, παρατηρούμε τα εξή. Υπάρχουν στο λεξιλόγιο μας σήμερα περίπου 855 λέξει τουρκική προελεύσεω κοινότατε, αρκετά συνηθισμένε στην καθημερινή μα ζωή. Αν λάβουμε υπόψη ότι το λεξιλόγιο ενό κατώτερη μόρφωση ανθρώπου δεν ξεπερνά 4.000 λέξει, μέσε μορφώσεω 10.000, λογοτέχνη 30.000, καταλαβαίνουμε αμέσω την έκταση τη τουρκική επιδράσεω στη γλώσσα μα, αφού η μία στι πέντε περίπου προέρχονται από αυτήν. Εξίσου όμω χρήσιμη είναι και η επισήμανση ότι αυτέ οι λέξει αναφέρονται κυρίω στα φαγητά και τι βρυσιέ χαρακτηρισμού. Και αυτό οφείλεται στο ανώτερο πνευματικό επίπεδο του λαού μας και αυτό πάλι δικαιολογεί και τη διάσωση του ελληνισμού παρά τις αντίξωες όλος διόλου συνθήκες για τον ελληνισμό στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Και δέκατον, επιδράσεις από άλλους λαούς. Πρώτον, Ιταλικές, Αβαράρο, Αποθοπλίο, Αβαρία, Άλλα, Βενετικό Ναυτικό Πρόσταγμα, Εμπρός, Αλάργα, κυριολεκτικά, στο ανοιχτό πέλαγος, Άρμπουρο, Αμολάρο, Αμπάρα, Αντένα, Αριβάρο, Άρμα, Αρμάδα, Βαπόρι, Βαρκάδα, Βύρα, Γαλέτα, Γαλιότα κλπ. 2 Αγγλικέ, Βίντσι, Γαλόνι, Μέτρο Υγρών, γιότ, γκάγκστερ, Γκολ, Γκολφ, Γκρουμ, Ζέρσε, ίντσα, Καπτάν, Ελληνική Βεβαιαρίζα, κατεπάνω από το Βυζάδιο, Κάργο, Καρπέτα, Κεκ, Λέιδη, Λόρδο και άλλα. 3 Γαλλικέ. Αγράφα, αμπαζούρ, αμπηγέ, αμπραγιάζ, αξεσουάρ, απεριτήφ, ασανσέρ, ατελιέ, βαντιλατέρ, βαριετέ, βενζίνη, βιτρίνα, βολάν, γαρνίρο, γάζι, γαζιέρα, γαλερί, γάλοπ, γαπαρδίνα, γαράζ, γαρσόν, γαρσονιέρα, γάφα, γουβερνάντα, γκρενά, γκρι, γκρουπ, γραβάτα, γρανάζι, γκρίλια, εμαγέ, εμπριμέ, ενσταντανέ, εξπρέ, έξτρα, εσκαμπό, εταζέρα, εφέ, ζακέτα, ζαμπόν, ζάντα, ζαρδινιέρα, ζελέ, ζεμανφουτισμός, φωτισμό, καλαμπούρι, καλοριφέρ, καμπαρέ, καπό, καρμπιρατέρ, καρποστάλ, κασκόλ, κλίκα, κλισέ, κλου, κονκάρδα, κοκέτα, κολεξιόν, κολόνια, κομπίνα, κομπλέ, κομπρεσέρ, κομφόρ, κονιά, κονσόλα, κοντραπλακέ, κοντρόλ, κοτολέτα, κοτλέ, κοτόν, Κουπέ, κουπόνι, κράμπα, κρετών, κρουαζιέρα, λανσάρο, λευγέ, λιμουζίνα, λοσιόν, Λούνα Πάρκ, Μαγιό, Μαγιονέζα, Μακιγιάζ, Μανικιούρ, Μανσέτα, Μάρς, Μαρσάρο, Μασάζ, Μασκότ, Ματ, Μενού, Μίζα, Μινιόν, Μοβ, Μοντάζ, Μοντελίστ, Μοτέρ, Μοτοσικλέτα, Μουλινέ, Μούσι, Μπαλαντέζα, Μπαλόνι, Μπανάλ, Μπερέ, Μπετόν Αρμέ, Μπιζού, Μπιμπερό, Μπιμπελό, Μπλοκ, Μπλούζα, Μπορντούρα, Μπότα, Μπουάτ, Μπουζί, Μπρελόκ, Μπριγιαντίνη, Δεραπάρο, ντοκιμαντέρ, ντοσιέ, ντούμπλεξ, ομελέτα, οξυζενέ, οντέρβ, πανσιόν, πανταλόνι, παπηγιόν, παραβάν, παρκέ, παρμπρίζ, παρτέρι, πάσα, πασπαρτού, πατινάς, πεντάλ, περμανάν, πικνίκ, πινέζα, πιόνι, πλάζ, πλασχέ, πλατφόρμα, πλατό, πλαφωνιέρα, πορτατίφ, πορτμαντό, πορτπαγκάζ, πορτοφόλι, πορτρέτο, πούδρα, πορμποάρ, πρίζα, προφίλ, ράγε, ραντεβού, ρεκλάμα, ρεπό, ρεπορτάζ, ρεσιτάλ, ρετυρέ, ρεφρέν, ροκφόρ, ρόλο, ρουζ, ρουλέτα, ρουλεμάν, σεζόν, σαμπρέλα, σαντιγί, σάξ, σασί, σεφ, σίκ, σιρόπι, σιφωνιέρα, σκαμπίλι, σοσόνι, σουβενίρ, σουίτα, σοφέρ, σοφίτα, σπέσιαλ, ταμπόν, τετατέτ, τόνο, μετροβάρου, τορπίλα, τουαλέτα, τούλι, τουπέ, τουρίστα, τρακ, τρακτέρ, τραμ, τρικ, φαρσέρ, φερμουάρ, γλασέ, κλπ. Μια πρώτη λοιπόν προσέγγιση από μέρου μας, υπήρξε αυτή η προσπάθεια και κλείνουμε πριν από το βιβλιογραφικό σημείωμα με μια σκέψη ενός Έλληνα επιστήμονα ο οποίος ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, με την ελπίδα πως θα συμβάλλουμε θετικά έστω και λίγο στον αγώνα ενάντια στο κύμα της ξενομανίας και στον γλωσσικό αφελινισμό που μας απειλεί καθημερινά δημοσιεύτηκε αυτή η εργασία. Τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν εκτός από τον Ανδριώτη είναι οι προέλληνε Θεσσαλονίκη 1953, Βριώνιες, Περίδωνος, Ιστορία Βαλκανικών Λαών, Χατζηδάκη Γεωργίου, Σύντομη Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 1967, του Χάμον, Νίκολας, Προβλήματα και Επιτεύγματα Μακεδόνων, Φιλίππου και Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη 1982, Ρέινολτ Χίγγινς, Αρχαιολογία Μινοϊκής Κρήτης, Λονδίνο 1973, Κατσουγιάννη, Περί των Βλάχων των Ελληνικών Χωρών, Θεσσαλονίκη 1964 Μπαμπινιώτη βεβαίω, σύντομη εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Γλωσσολογία και Ιστορία Ελληνική Γλώσσα, Αθήνα 1977. Μπιλάλη Αντωνίου, Τα Αμερικά Επιφυλολογική Παράδοση και Αρχαιολογία, στο Υπουργείο Παιδεία, στο βιβλίο του Καθηγητή, Αθήνα 1988. Ρίτα, Ξένε Λέξει στη Γλώσσα μα. Σκουβαρά Βαγγέλη, Μεσονική και Νεωτέρα Ελληνική Φιλολογία Αθήνα 1979-80. Στάμπινγκ. Prehistory Greece, Norwich 1972, Στράτου, το Βυζάντιο τον 7ο αιώνα, Αθήνα 1965, Σφυρό Βασίλη, οι Έλληνες Επιτρουκοκρατίας, Αθήνα 1975, το Μπαΐδι, Επιτομή της Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 1986, του Οργανισμού Εκδόσεις Διδακτικών Βιβλίων και βέβαια τα συλλογικά από τις εκδόσεις Penguin, Atlas of World History και Ancient History, τον Times Atlas of World History πάλι, και του Βέστερμαν, ο μεγάλος άτλαντας της παγκόσμιας ιστορίας από τον Μπραουνσβάκ 1982.